τις εποχές της εμπειριακής και της μετεμπειριακής. Ήταν μια λοιπόν τολή στα γραμμένα. Πρόσφατα ψηφίσαμε τις αλλαγές του ΣΕΔΑ με την δεύτερη ψηφοφορία. Και για τρεις ώρες κατά τη διάρκεια αυτής της ψηφοφορίας τα νέα λέγανε ότι το άρθρο το οποίο προβλέπεται τη σχετική δεδομένη του είχε απολυθεί. Κάποιος κάτι είπε στο εντευκτήριο εκεί της Βουλής, το πήραν οι κοινοβουλευτικοί συντάκτες, το γράψαν ότι θα τσεκάρουν και μετά θα να ρωτήσουν έναν άνθρωπο από την διαφορετική επιτροπή και αυτό έκανε το κύκλο του διαδικτύου, βεβαίως όλοι έτσι οι αναγκαισένοι, ας πούμε, το fake news, σπέψανε να κάνουν αναρωτήσεις περί της εθνικής του ΣΥΡΙΖΑ κτλ. Ακούσαμε επίσης ότι θα επιχειρήσουμε αλλήλωση του αποτελέσματος. Αυτό δεν είναι, δεν έχει πει ότι αυτό. Πηγή των οδηγών της αξιωματικής αντιμετώπισης. Ο οποίος, προσέξτε τι είπε, λέει, προειδοποιούμε να γίνουν οι εκλογές με την ίδια εταιρεία που γίνονται πάντα κλπ. Κλπ. Τι κάνει η εταιρεία, ξέρετε, τι κάνει η εταιρεία αυτής της εταιρείας. Κάνει τα αποτελέσματα που σου λέει το Υπουργείο Εσωτερικών και φτιάχνει ωραία γραφήματα και κάνει κάποιες προβολές. Δεν κάνει τις εκλογές, δεν διεξάγει τις εκλογές. Πολιτικοποιημένοι άνθρωποι είμαστε, ξέρουμε ότι βλέπουμε τα εξαπόρ, υπάρχει μια προβολή αποτελέσματος, το οποίο δημοσκόπη λένε τις εκτιμήσεις τους, οι οποίοι μπορεί να πέφτουν έξω και αφού κλείσουν οι κάρτες. Και κατά τις 10-11 το βράδυ βγαίνει το Υπουργείο Εσωτερικών και ανακοινώνει μια ασφαλή πρόβλεψη. Το Υπουργείο Εσωτερικών με τον κανονισμό του συλλέγει τα αποτελέσματα. Και όμως αυτό έγινε κομμάτι μιας προπαγάνδας, μιας του φαντασιακού ενός ανθρώπου, ο οποίος έχει ας πούμε πάρα πολύ ισχυρά αντισώματα απέναντι, όχι μόνο σε εμάς, αλλά και σε άλλες πηγές ενημέρωσης και ακούει μόνο τον κύριο Μητσοτάκη, θα φανταστείτε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μια τρομερή προπάγανδα η οποία έχει στόχο την οδεία στις εκλογές. Δεν μιλάω τώρα για κάποια πράγματα αστεία για τον αστυνομικό που αργοσβήνει και αναποσβήνει. Αν υπήρχε αυτός ο άνθρωπος, πρέπει να έχει πεθάνει καμιά εικοσαριά φορές. Για το φίλο ο οποίος θα παραγεί στα φωνή, τα λέει από την γλώσσα. Έτσι. Για τις κατρούγκαλο και τις προμήθειες που έκανε, για το γραφείο που είχα εγώ με το Σμίτζι και κάναμε εξυπηρετήσεις. Για το, την επίσκεψη του Τσίπρα στο μάτι, τη θυμάστε. Είναι μια γυναίκα δίπλα και την ρωτάει, είναι κόρη σου αυτή. Έσχος και ντροπή. Ο Τσίπρας ρώτησε αν είναι δική μας αυτή και αν είναι δική μας θα πάρει τα επιδόματα. Αν είναι δική μας δεν θα πάρει. Σύζυγος μάχη μου θαμένη. Που ρωτάει το παιδί της ποιο είναι ο παπάς και δεν είναι ο παπάς εδώ. Ούτε σύζυγος θαμένο ήταν, ούτε παιδάκι είχε, ούτε τίποτα. Ήταν απλώς μια απολύτως στημένη ιστορία. Και βέβαια δεν μιλάω και για άλλες περιπτώσεις και θα αποφύγω τον πειρασμό να τις πω δημόσια. Περιπτώσεις διακίνησης ξενών ειδήσεων οι οποίες μπορεί να έχουν πάρα πολλά αντίθετα σε σχέση με τα θέματα που ξέρουν τα μας. Έτσι, δηλαδή θέματα μειονοτικά, θέματα μεταναστών, θέματα πάρα πολύ αντίθετα τα οποία μπορούν να προκαλέσουν και διπλωματικές κρίσεις. Μακεδονικό. Και τι δεν ακούσαμε. Ότι έχουμε νεκρούς στις διαδηλώσεις. Για πόσο σχόλιο δεν θα εγκυμούσαν ότι υπάρχουν μέχρι στις διαβολές. Για έναν Αφρικανό, τον οποίο τον είχαν κλείσει σε ζωή για να πάει να βοηθήσει στο Ινδία, αποδείχθηκε ότι ο άνθρωπος ήταν. Δεν ήταν Αφρικανός, γνωρίστηκε για το σπίτι ήταν Αφρικανό. Ήταν. Ναι, δεν θυμάμαι. Νομίζω από θεόρυμα Καστοριά, δεν θυμάμαι. Το αστείο ήταν ότι ο άνθρωπος διαμαρτύρονταν κατά της συμμονίας των Πρεσπών και μιλούσε. Και μιλάει τη γλώσσα αυτή που μου λέει το, ο Αβέροφ Μακεδονίτικα. Ντόπια Μακεδονίτικα. Άρα λοιπόν εδώ πέρα έχουμε ένα καταιγισμό με το μακεδονικό. Είχαμε αναγκάσει και το Υπουργείο Παιδείας να κάνει διάψευση ότι δεν θα φύγει ο Πάκος Μελάς από τα βιβλία της ιστορίας. Είναι, νομίζω ότι θα σταματήσω εδώ, δεν θα παραθέσω άλλα παραδείγματα. Θέλω να πω τι μπορεί.
κάνεις μπροστά σε αυτή την πραγματικότητα. Κοιτάξτε, υπάρχουν μέτρα πολιτικής. Δεν υπάρχει μαγικό κουμπί, τώρα αυτό πρέπει να το πούμε με ειλικρίνεια και από την αρχή. Μαγικό κουμπί δηλαδή που το πατάς και μάλιστα μπορεί να το πατήσει μια κυβέρνηση ενέργεια. Και αυτό το ζήτημα να το λύσει, παρεμβαίνει, δεν υπάρχει. Έχει πάρει κάποιο από το πλήρη κομισιόν και έχει συγκροτήσει επιτροπές οι οποίες θα βγάλουν ένα κώδικα δεντολογίας. Μάλιστα, μακάρι να τα δούμε αυτά και να γίνουν γρήγορα και να γίνουν και πιο αποτελεσματικά από όσο κανένας μπορεί να νομίζει. Έχουμε συγκροτήσει στο Υπουργείο της Κοινωνικής Πολιτικής το Μετρό των Ανημών Ενέργεια, το Μετρό των Διαδικτυακών Μέσων Ενημέρωσης. Είναι η πρώτη καταγραφή διαδικτυακών μέσων ενημέρωσης που έχει υπάρξει στην Ελλάδα και έχουμε καταγραφεί 580 επιχειρήσεις και πάνω από 1000 ιστοσελίδες. Και θα μου πεις. Άντε, τι τις κατέγραψες. Εδώ τώρα μπαίνουμε σε λίγο δύσκολα χωράφια και νερά. Πρέπει η κυβέρνηση, μπορεί η κυβέρνηση να παραμείνει στο περιεχόμενο. Δεν πρέπει να παραμείνει στο περιεχόμενο. Δεν πρέπει να παραμείνει στο περιεχόμενο. Τι μπορεί να γίνει όμως. Το μητρό να είναι ίδια διαχρησιμότητα. Έχει την εξαρτησιμότητα ότι έχει καταρχήν και έχουν ταυτότητα. Η ιστοτοπή, η διαδικτυακή, τα ενημερωτικά site. Και όποιος δεν είναι και γραμμένος, δεν έχει πρόσβαση στην κρατική διαφήμιση. Τι θα μπορούσε να γίνει εάν υπήρχε μια εγρήγορση από την οργανωμένη δημοσιογραφική κοινότητα, η οποία μπορεί να θυμάται τον Γαρσόνα και να ξεχνάει τον Πρεβεντέρη, που λέει ότι θα κλείσουν 7 εφημερίδες. Προγράμματα της κλείσης του αφεντικού του, όπως βλέπω, ότι είναι ιδιοκτήτης της εταιρείας διανομής. Έχουν υπάρξει δύο επιστολές στην Επιτροπή Ανταγωνισμού. Είχαμε ήδη επιστολές δική μου και των συναρμόδιων υπουργών παλιά και των Παπαδημητρίου, τώρα ο Γκαργασάκης. Για παρέμβαση στο ζήτημα αυτό, ήδη έχουν υπάρξει οι πρώτες κινήσεις από την Επιτροπή Ανταγωνισμού. Ελπίζουμε και πιστεύουμε ότι θα ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία και στο επίπεδο διανομής του τύπου. Τι θα μπορούσε να γίνει. Θα μπορούσε η οργανωμένη δημοσιογραφική κοινότητα με τις δημοκρατικές της διαδικασίες να ορίσει μια επιτροπή η οποία θα μπορεί να αποβάλει από το μικρό το Online Media σαν τα οποία είναι υπόλοιπα στα φέκνους. Είμαστε έτοιμοι εμείς να το κάνουμε αυτό το βήμα, αλλά η τέξη του τάγκο δεν μπορούμε μόνο έτσι και δεν θα το κάνουμε ποτέ. Να βάλουμε εμείς το μέτρο εμείς και είμαστε κυβέρνηση. Δεν θα παρέμβουμε στο περιεχόμενο. Χρειάζεται μεγαλύτερη εκδήλωση από την δημοσιογραφική κοινότητα κατά την γνώμη μου, η οποία δυστυχώς δεν μας έχει έτσι εκπλήξει ευχάριστα να το πω τελευταία, για να μπορέσουμε από καινού να προστατεύσουμε και το χώρο και το επάγγελμα. Και εδώ θέλω να το πω και εγώ με έμφαση. Επειδή είμαστε λίγες μέρες πριν την ανακοίνωση των μέτρων στήριξης του τύπου, τα οποία Κώστα έχει δει και πολλά πράγματα θα πρέπει πολύ πιο γρήγορα να γίνουν. Και εδώ πέρα έχουν εξτρεμήσει μια αλήθεια και θα πρέπει τέτοια μέτρα γρήγορα να διαδοθούν και για τον περιφερειακό τύπο. Η εφημερίδα, ξέρετε, έχει το αναντικατάστατο. Είναι τυπώνεται και μένει, έχει οργανωμένη την ύλη τη. Και είναι λίγο περισσότερο υπόλογο αυτό που γράφει κάτι στην εφημερίδα από αυτό που γράφει κάτι σε ένα site με ένα ψευδόνιμο το οποίο μπορεί να κρατήσει μισή ώρα και χαιρετίσματα. Έτσι, μια εφημερίδα όταν γράφει κάτι, είναι εάν εξαρτέ, είναι πολύ πιθανό να εξαναγκάσει σε διόρθωση την οποία βέβαια θα πει ο γνώστη του, όπω μπήκε για τον Περού και για τον Σπίτζη, ενώ μα είχαν τι 4 μέρε, α πούμε, και μα καθορίζαν. Θα μπορούσε λοιπόν, εάν υπήρχε και από την άλλη πλευρά μια τέτοιου τύπου εγρήγορση, να πάρουν μια πρωτοβουλία η οποία θα μπορέσει να προστατέψει το χώρο. Έχουμε και άλλες πρωτοβουλίες όπως το κάρκο το οποίο έχει ολοκληρωθεί ο διαγωνισμός και έχει πάει η σύμβαση στο ελληνικό συνέδριο για τον προσηματικό έλεγχο. Είναι μια δύο έλεγχος της κυκλοφορίας των εφημερίδων, όχι ο έλεγχος με την έννοια του ελέγχου το αν θα κυκλοφορήσει μια εφημερίδα. Ο έλεγχος του πόσο πουλάει κάθε εφημερίδα. Και άρα σπάς το μονοπόλιο και τη δυνατότητα ενός ιδιοκτήτη, ο οποίος έχει μια περίπτωση κραυγαλαία.
σύγκρουση συμφερόντων, δηλαδή ο ιδιοκτήτης του δικτύου διανομής, είναι ιδιοκτήτης και εφημερίδων. Και διανέμει και τις δικές του εφημερίδες και τις εφημερίδες των ανταγωνιστών. Με πάρα πολύ απλές κινήσεις, με μια καθυστέρηση στη διανομή ή με μια υψηλή διανομή των ανταγωνιστών, μπορεί να κάνει χρήση της θέσης του της μονοπωλιακής στον ανταγωνισμό. Να χαιρετήσω και εγώ την πρωτοβουλία της ΕΡΤ για την ομάδα επαλήθευσης των γεγονότων και θα ήθελα να πω ότι πρέπει να είμαστε απολύτως προετοιμασμένοι για τα περιστατικά σαν αυτό που έκανε ο Σκάι. Να το ξαναδούμε. Γύρισα τον άποδα, σου λέει εντάξει, πραγματικότητα δεν μας δουλεύει, η οικονομία παίρνει σαν άνθρωπο, τι κάνουμε, τον πάρουμε το... Θα το πολύ ενδιαφέρον να κάθεται και με τα πόδια πάνω, ας πούμε, και ο εκφωνητής. Αν είναι όλο αντισταμένο το σκηνικό. Πρέπει όμως για αυτά να προετοιμαστούμε. Δύο πράγματα κατά τη γνώμη μου πρέπει να γίνουμε. Και εδώ να σταματήσω για να συνιστεί και η κουβέντα, αν θέλετε. Καταρχήν να επιμένουμε αιμονικά να μιλάμε για τη μεγάλη εικόνα. Για τα μεγάλα κρίσιμα ζητήματα. Ξανά και ξανά. Δεν υπάρχει συνταγή απόλυτη για το αν πρέπει ή όχι να διαψεύσει μια ψευδή λύση. Δηλαδή η κλίμακα διασπορά και κάθε φορά ας πούμε, και η σοβαρότητα τη ψεύτικη κατηγορία είναι πράγματα τα οποία πρέπει να τα βάλει στο ζύγι. Το άλλο πρέπει να συμβάσει. Δηλαδή δεν πρέπει να κάνει το λάθο να διοπιστεύει σε ένα γαϊτανάκι τέτοιου τύπου. Πρέπει δηλαδή να οικοδομήσει και μηχανισμούς επικοινωνίας οι οποίοι ακριβώς να μπορούν να φέρουν ξανά στο προσκήνιο τη μεγάλη εικόνα. Και γιατί το λέω αυτό. Γιατί έχει πέσει τώρα πούμε, στο επίπεδο του κυρίου, ας πούμε, ο κύριος Μητσοτάκης και τον θεωρεί τώρα σοβαρή μεταγραφή. Διότι έχει χάσει τον κόσμο. Τι μπορεί να πει ο Μητσοτάκης, ότι τι. Σε μια κυβέρνηση που έχει ξαφνικά μονάδα στην ενεργεία, που οικοδομεί μηχανισμούς κοινωνικού κράτους, που αυξάνει το γεωπολιτικό επιτόπισμα της χώρας. Δεν τα φανταζόμασταν έτσι το 2015, δεν σας το κρύβω. Το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης, το οποίο είναι και κατασκοπαδημένο, έλεγε 300.000 νέες θέσεις εργασίας. Είναι 370 τόσες, 375, αν δεν κάνω λάθος. Έχουν δημιουργηθεί από την αρχή του 2015. Και πάρτε το και αυτό το κακόμερο το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης και ξαναδείτε το τώρα έτσι όπως το πιέμουν για τις εκλογές για να δείτε ότι τελικά δεν αποκλίνει από αυτά που μέχρι στιγμής έχουμε καταφέρει. Βεβαίως και άλλα βήματα μπορούμε και πρέπει να γίνουμε, αλλά έχουμε ακριβώς νομίζω κινηθεί σε αυτή την κατεύθυνση. Άρα λοιπόν, επειδή ακριβώς η Νέα Δημοκρατία και ο κ. Μητσοτάκης έχει κάνει μια στρατηγική επιλογή να οικοδομήσει ένα πράγμα δεξιάς και ακροδεξιάς, θα ακολουθήσει και τη συνταγή που παραδοσιακά και διεθνώς ακολουθούν αυτά τα πολιτικά μείγματα. Και τα πολιτικά μείγματα αυτά θα ακολουθούν τη συνταγή της κατασκοφάτησης, των ψευδών ειδήσεων και του αποπροσανατολισμού από τη μεγάλη εικόνα και τα πραγματικά προβλήματα. Άρα εμείς δύο πράγματα και για να μην φεύγουμε από τα καθήκοντά μας, πρώτον βεβαίως πρέπει και κεντρικά εδώ να επαναφέρουμε τη μεγάλη εικόνα, αλλά δεν πειράζει να θεωρήσουμε και λίγο καθήκον το να έχουμε ένα λογαριασμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και να βοηθάμε κι εμείς στη διάχυση των ειδήσεων, των πραγματικών γεγονότων για την οικονομία, των εξελίξεων ή να αναπαράξουμε ένα βίντεο που έπαιξε η εκπομπή του Αρμανίτη ή ένα ηχητικό από την εκπομπή του Σβέρνου το πρωί. Είναι μέσα, κάποτε μου λέει η ιστορία σου πατέρας μου για το πώς μοιράζαμε την αυγή στη Θεσσαλονίκη. Και ότι ήταν μια συντρόφισσα αγαπητή από όλους και έπαιρνε τη Βέσπα της και πήγαινε που από κάθε εποχή είχε και τα καθήκοντά της. Και εκεί πέρα νομίζω ότι δεν μπορεί αντίπαλος να σταθεί, διότι είναι με τους αισιόδοξους. Εγώ θεωρώ ότι εκτός από τη διασπορά των ψευδών ειδήσεων, το διαδίκτυο δίνει και τη δυνατότητα διασταύρωσης. Έτσι, άρα μπορούμε και αμυντικούς μηχανισμούς να αναπτύξουμε και βεβαίως τις δικές μας τις προτεραιότητες και τις πολιτικές να τις
Εμείς έχουμε να κάνουμε πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Πάντα είμαστε απολύτως προετοιμασμένοι να μην σταματάμε να μιλάμε για το κεντρικό καμβά των εξελίξεων. Ο κεντρικός καμβάς των εξελίξεων είναι ότι αυτή η κυβέρνηση είναι η κυβέρνηση η οποία ξανασήκωσε τη χώρα στα πόδια της. Τελεία Παύλα Παράγωγος. Η χώρα ήταν χρεοκοπημένη, δεν είχε ένα κλασικό σύστημα, δεν είχε, είχε κλιματική ασφυξία, δεν είχε ρυθμισμένο χρέος. Αυτά τα προβλήματα έχουν πάρει τον δρόμο τους προς τη λύση. Το χρέος βεβαίως λύθηκε γιατί είμαστε μια χώρα η οποία έχει τις χαμηλότερες χρηματοδοτικές ανάγκες και τη μεγαλύτερη ρήγμανση του χρέους παγκοσμίως, τις χαμηλότερες χρηματοδοτικές ανάγκες στην Ευρώπη. Η ανεργία έχει πέσει 10 μονάδες και αποδεικνύεται ότι η συνταγή της αριστερής προοδευτικής πολιτικής είναι αυτή που μπορεί την οικονομία να την αναστηλώσει. Έχουμε χρέος να κάνουμε τα πάντα για να μην κάνουμε τη συζήτηση από αυτό το πλαίσιο. Και όλα τα προβλήματά μας και τα λάθη μας και τα πισωγυρίσματα και τις καθυστερήσεις να τα συζητάμε μέσα σε αυτό το καμβά. Το καμβά δηλαδή μιας ιστορικής δικαίωσης. Έχουμε δει πολλούς ειδικούς για την οικονομία, οι οποίοι χρεοκόπησαν τη χώρα και αυτή τη στιγμή ξέρω την χώρα συντρόφισης και συντροφητικές και φίλοι. Όχι μόνο έχει πρωτογενή, έχει και κανονικά πλεονάσματα και έχει και ένα κουκί στο πλάι μαζεμένο προς 5%. Και θα μένει κι άλλο. Λοιπόν, σταματώ εγώ τώρα για να μην ξεφύγουμε για το θέμα μας. Καταθέτω την αισιοδοξία μου και νομίζω ότι είμαστε ενώπιον πάρα πολύ σημαντικών και ευχάριστων στο τέλος εξελίξεων.